διάγγελμα μίσους από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Ασράλα, απέφυγε να μιλήσει ευθέως για εμπλοκή στον πόλεμο, δήλωσε άγνοια για το αιματήρο σχέδιο της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Πιέζει για τους αμάχους και τους ομήρους ο Μπλίνκεν. Καμία κατάπαυση του πυρός πριν επιστρέψουν οι άνθρωποι μας, λέει ο Νετανιάχου. Γέφυρα της Κίνας προς την Ευρώπη, Ελλάδα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στον πρόεδρο Σι Τζιμπίνγκ. Οικονομική συνεργασία, εμπόριο και τουρισμός στις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κινέζικη ηγεσία στο Πεκίνο. Έματι, αιχμηρή παρέμβαση σκουρλέτη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τα τρόλ του διαδικτύου. Ψεύτικοι λογαριασμοί παίρνουν μίσος και τοξικότητα, δηλώνει. Στόχος του σκουρλέτη να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Γιώργος Τσίπρας. Απαντήσεις από την Κουμουνδούρου ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, κεραυνοί και πολύ ισχυρή άνεμη σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις. Πότε και πώς θα χτυπηθεί η Αττική. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα διάγγελμα μίσους ως επίδειξη δύναμης, χωρίς ωστόσο να μιλήσει ευθέως για κήρυξη πολέμου στο Ισραήλ, πραγματοποίησε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στην πρώτη του παρέμβαση μετά το αιματηρό χτύπημα της Χαμάς. Ο Σαγέτ Χασάν Ασράλα, από μυστική τοποθεσία, απευθύνθηκε σε 5 μεγάλες συγκεντρώσεις στο Λίβανο και απείλησε πως όλα είναι ανοιχτά για το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής της Ιτικής Οργάνωσης στις εχθροπραξίες. Εξαπέλυσε μύδρους και απειλές εναντίον του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ και έσπευσε να δηλώσει περίπου άγνοια για το αιματηρό σχέδιο της 7ης Οκτωβρίου. Η εμπριστική ομιλία Ασράλα έγινε την ώρα που στο Ισραήλ βρισκόταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος ασκεί αφόρητες πιέσεις στο Ισραήλ για την προστασία των αμάχων αλλά και για την απελευθέρωση των ομήρων. Ήδη πάντως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση κατάπαυσης του πυρός μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι. Θα συνδεθούμε με όλους τους συναδέλφους. Μαζί μου είναι ο Σεραφείμ Κοτρότσος, ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου, να δούμε πώς διαβάζει ο Ουάσιγκτον το μήνυμα της Χεζμπολάχ. Η Κατένα Τζιωμάκη με τα σημεία κλειδιά από το μήνυμα του Νασράλα και ο μετρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα σε σχεδόν όλη τη χώρα τις επόμενες ώρες. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το βίντεο με όσα συμβαίνουν σήμερα στη λωρίδα της Γάζας και επιστρέφουμε. Μάχες σώμα με σώμα στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός φέγγει τον κλειόγυρο από τον Παλαιστινιακό αστικό ιστό, σφυροκοπώντας στόχους της Χαμάς από αέρα, στεριά και θάλασσα. Αναχνου ממשיכים להיות ממוקדים בהתקדמות של המלחמה בעזה, בפירוק חמאס ובמאמץ שלנו להשבת החטופים. אנחנו גם נדע להגיב בכל זירה או איום, אם נידרש לכך. Άλλη μια σφαγή εκτυλίσσεται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Ισραηλινά ντρόν χτυπούν ασθενοφόρο την ώρα που μετέφερε τραυματίες που κατευθύνονταν προς το πέρασμα της Ράφα. Την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί στρατιώτες ανατινάζουν υπόγεια τούνελ των τρομοκρατών. Χαμάς περνά στην αντεπίθεση με ανταρτοπόλεμο. Μαχητής της οργάνωσης τοποθετεί αυτοσχέδιο, κριτικό μηχανισμό σε τάγκ Ισραηλινών. Αρπάζει εκτοξευτή πυράβλων και εξαπολύει ρουκέτα, η οποία όπως ισχυρίζονται καταστρέφει το Ισραηλινό άρμα μάχης. أن مثل هذا العدوان ستكون عواقبه وخيمة ليس على الشعب الفلسطيني وحده بل على مدى قد لا يتوقعه الاحتلال. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός αν δεν γυρίσουν όλοι οι όμηροι στις οικογένειές τους. ושישראל מסרבת להפסקת אש זמנית שאיננה כוללת שחרור חטופינו. Άλλος ένας διοικητής της Χαμάς πέφτει νεκρός από αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών. Ο Μουσταφά Νταλούλ, που διαδραμάτισε βασικό ρόλο στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Όλο και μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή και του Λιβάνου στον πόλεμο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ρουκέτα της Χεζμπολάχ πλήττει την Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα, με το οστικό κύμα να εξφενδονίζει έναν πατέρα στο έδαφος.
Και ενώ οι νεκροί στη λωρίδα της Γάζας ανέρχονται σε 9.227, ο πρόεδρος Χέρτζοκ περιγράφει στον Άντονι Μπλίνκεν πως οι δυνάμεις του Ισραήλ προειδοποίησαν τους κατοίκους για τις επιδρομές με εκατομμύρια μηνύματα. And 4 million phone calls to the citizens of Gaza according to the rules of international law. We stand strongly for the proposition that Israel has not only the right but the obligation to defend itself and to do everything possible to make sure that this October 7th can never happen again. Ο Ισραηλινός κλοιός φύγει όλο ένα και περισσότερο στη Γάζα με τα μάτια όλου του κόσμου να είναι στραμμένα στο αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή. Θα πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην Κατερίνα Τζιωμάκη. Καθώς, Κατερίνα, πριν από λίγο, πύραυλος της Χαμάς χτύπησε σημείο που βρίσκονταν και Έλληνες δημοσιογράφοι. Ακριβώς, η ρουκέτα της Χαμάς προσγειώθηκε στην Ισραηλινή πόλη Σντερότ, στο σημείο που βρίσκονταν δεκάδες Έλληνες αλλά και ξένοι δημοσιογράφοι. Το βλήμα προσγειώθηκε έξω από έναν παιδικό σταθμό. Τα θραύσματα χτύπησαν τα αυτοκίνητα των τηλεοπτικών συνεργείων που μπορούμε να δούμε, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Και το θετικό είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι και όσοι βρίσκονταν στο σημείο είναι καλά στην υγεία τους. Ευτυχώς από αυτή την επίθεση. Τώρα, Κατερίνα, σε ένα διάγγελμα μίσου προχώρησε σήμερα ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Ναζράλα, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση από την έναρξη του πολέμου. Και μάλιστα ο Ναζράλα είπε πως η Χεζμπολάχ έχει ήδη μπει στον πόλεμο ενάντια στο Ισραήλ, και αυτό έγινε αμέσως μετά το μακελιό της Χαμάς στο φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου. Μια επίδειξη δύναμη σε μια εξ αποστάσεως ομιλία σε πέντε συγκεντρώσεις στο Λίβανο ήταν το πολύ αναμενόμενο μήνυμα του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Ναζράλα, το οποίο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ένα μήνυμα μίσους προς το Ισραήλ, τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ποια είναι τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Χασάν Ναζράλα? Η Χεζμπολάχ έχει ήδη μπει στον πόλεμο, δήλωσε όταν κλήθηκε να απαντήσει για τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο. Ωστόσο, στην απάντηση ότι αν η Χεζμπολάχ θα κήρυτε επίσημα τον πόλεμο στο Ισραήλ, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη φράση, ωστόσο χαρακτήρισε ρεαλιστικό το σενάριο του πολέμου και μάλιστα προειδοποίησε τους Αμερικανούς για καταστροφικά χτυπήματα σε βάσεις, σε ναυτικό και αεροπορία, με σχέδιο, όπως είπε, που έχει ήδη εκπονηθεί. Επίσης, ο Χασάν Ναζράλα δήλωσε ευνηδιασμένος από το χτύπημα της Χαμάς και χαρακτήρισε εντελώς παλαιστινιακό το σχέδιο της επίθεσης στα Ισραηλινά εδάφη. Απείλησε μάλιστα το Ισραήλ, λέγοντας πως για κάθε άμαχο δικό μας που σκοτώνουν, θα σκοτώνεται και ένας δικός τους. Ενώ χαρακτήρισε την επιχείρηση των Ισραηλινών αποτυχημένη, καθώς, όπως είπε, το στρατιωτικό σκέλος της επιχείρησης έχει ήδη αποτύχει. Κλείνοντας, να πούμε πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απαντώντας στην ομιλία του Χασάν Ναζράλα, δήλωσε πως απέρριψε μάλλον τις απειλές πως η Χεζμπολάχ θα πληρώσει τις απειλές για συμμετοχή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα αν προσπαθήσει να δοκιμάσει τις αντοχές του Ισραήλ. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι είπε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το διάγγελμα μίσους ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. I assure you, to the enemy, we say, if you think to assault Lebanon or take a preemptive strike against Lebanon, it will be the biggest act of foolishness in the history of your existence. Σύνδεση και με τον ανταποκριτή του Action 24 στην Ουάσιγκτον, τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά την έναρξη του πολέμου και σίγουρα η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή αυτό τις εξελίξεις και το διάγγελμα του Ναζράλα. Και όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ βρίσκεται στο Ισραήλ και στις συναντήσεις που είχε με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, πίεσε και πάλι για το θέμα των ομήρων, που φαίνεται πως είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα, χωρίς αμφιβολία. Ο Άντονι Μπλίνκεν εισέπραξε όμως σήμερα την άρνηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ για την ακόμα και η Αμερική κατάπαυση του πυρός. Αν και θα έλεγα ότι το αμερικανικό αίτημα βασικά αφορούσε κάτι άλλο. Το θέμα των παύσεων αφορούσε, των εχθροπραξιών, για ανθρωπιστικούς λόγους. Δηλαδή να γίνεται αυτό που έγινε και στις 20 Οκτωβρίου, με τις δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες. Ο Λευκός Οίκος, με τα σημερινά δεδομένα, τα οποία βέβαια αλλάζουν συνέχεια,
δεν υποστηρίζει την εγκεχηρία αυτή καθ' αυτήν, Βασίλη. Στο θέμα αυτό συμφωνεί με την Ιερουσαλήμ. Ο κύριος Μπλίνκεν έφτασε στο Τελαβίβ και αμέσως πήγε στο γραφείο του Νετανιάχου σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα που χρησιμοποιούν αυτό το διάστημα οι ηγέτες του Ισραήλ. Ήταν δύσκολη η συνάντηση, καθώς δεν είναι και οι καλύτεροι φίλοι. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός νιώθει την Αμερικανική πίεση για πιθανή εκεχηρία ή αν θες για πιθανή μερική εκεχηρία. Αυτό δεν συμφέρει στο Ισραήλ ούτε στον ίδιο, πιστεύει ο Νετανιάχου, ο οποίος προχωρεί με το αρχικό σχέδιο της χερσαίας επιχείρησης. Αυτό ήταν και το μήνυμά του στην Ουάσιγκτον μέσω του κυρίου Μπλίνκεν. Ο Αμερικανός Υπουργός συνομίλησε με τον Νετανιάχου για μία ώρα και στη συνέχεια συμμετείχε στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ. Βασίλη, μιλούμε για πρωτότυπα πράγματα. Ο κύριος Μπλίνκεν δηλαδή συμμετείχε στη συνεδρίαση του οργάνου που ασχολείται μόνο με τον πόλεμο και το οποίο θα λάβει και τις αποφάσεις και για την επόμενη μέρα. Ο Αμερικανός Υπουργός πήγε στο Ισραήλ για δύο λόγους. Να προσφέρει ξανά στήριξη στο εβραϊκό κράτος, έχει σημασία αυτό, ώστε να εκδικηθεί την επίθεση της Χαμάς. Και δεύτερον, που είναι και το πιο σημαντικό αυτής της αποστολής, η σωτηρία των ομήρων και η διασφάλιση της προστασίας των αμάχων της Γάζας και από τους βομβαρδισμούς που συνεχίζονται και όταν ξεκινήσει το τελικό στάδιο της μεγάλης χερσαίας επιχείρησης. Πάντως, ο κύριος Μπλίνκεν και βεβαίως η Ουάσιγκτον συνεχίζουν, και το επαναλαμβάνω, να υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να κάνει, σε εισαγωγικά αυτό, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Αυτή είναι η θέση της Ουάσιγκτον. Και το σημειώνω, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά, ότι ο Λευκός Οίκος θα εγκαταλείψει το Ισραήλ. Μα πώς θα το κάνει αυτό όταν η προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Αμερικής στην περιοχή περνά από το Ισραήλ? Από εκεί πέρα ο Λευκός Οίκος ενδιαφέρεται πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βασικά δεν θέλει να χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι λόγω των πραγματικών βέβαια εικόνων που φεύγουν από τη Γάζα σε 24-ωρη βάση. Ο κύριος Μπλίνκεν είπε ότι έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ θα κάνει αυτό τον πόλεμο, τον οποίο θεωρεί δεδομένο. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των αμάχων που βρίσκονται στα διασταυρούμενα πυρά της Χαμάς να γίνουν τα πάντα ώστε να προστατευθούν όταν φτάσει αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα πούμε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, που είναι περισσότερο σύμμαχος με την Αμερική παρά με τον κύριο Νετανιάχου, υποστήριξε το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους να εκδικηθεί, όπως είπε, τους θανάτους της 7ης Οκτωβρίου. Και όπως είπε, εμείς καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες και ειδοποιούμε τους κατοίκους για τα αεροπορικά πλήγματα πριν συμβούν. Βασίλη. Με τα fake volan που έδειξε και που έχουν στείλει στη Γάζα. Μιχάλη, θέλω να δούμε πρώτα τη δήλωση του Άντωνι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ και να έρθουμε να δούμε τι ακριβώς λέει η Ουάσιγκτον για την ομιλία του Νασράλα. Σωστά. Η humanitarian pause could help that effort, could facilitate it. It's one of the reasons why we're focused on it. But regardless, our determination to get people back. And it's precisely now, in the darkest moments, that we have to fight hardest to preserve a path of stability, of security, of opportunity, of integration. Λοιπόν, Μιχάλη, σήμερα είχαμε το πρώτο διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ σε ένα διάγγελμα μίσους, όπως νομίζω ότι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Το παρακολούθησαν σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον, λοιπόν, πώς απαντά σε αυτή την πρώτη δήλωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ? Βεβαίως και το παρακολούθησαν. Ο Λευκός Οίκος κάλεσε ήδη τη Χεζμπολάχ να μην εκμεταλλευτεί τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Η αντίδραση, Βασίλη, ήταν βασικά για τη φράση του αρχηγού της οργάνωσης ότι όλες οι επιλογές του είναι ανοιχτές. Μας έστειλε σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας του Λευκού Οίκου ότι εμείς και οι εταίροι μας είμαστε ξεκάθαροι. Η Χεζμπολάχ και άλλοι παράγοντες, κρατικοί ή μη, εννοεί και το Ιράν, έτσι. Δεν πρέπει να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Εάν συμβεί αυτό, Βασίλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Επίσης, ο ίδιος αξιωματούχος έδωσε την πληροφορία ότι οι αμερικανικά drones πετούν πάνω από τη λωρίδα της Γάζας και αναζητούν τους ομήρους που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Αυτά.
Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Αυτό που απεύχονται όλοι, κυρίες και κύριοι, είναι μια γενική ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή. Και τα βλέπουμε τα στραμμένα φυσικά στη Χεσμπολάχ. Μπορεί ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης να μην μίλησε ευθέως σήμερα για εμπλοκή στον πόλεμο, όπως είδαμε νωρίτερα. Ωστόσο, αυτό το διάγγελμα μίσους εντείνει τους φόβους. Η Χεσμπολάχ διατηρεί πάνω από 100.000 μαχητές και ένα τεράστιο πλωστάσιο με χιλιάδες πυράβλους και ντρόουνς. Αναλυτές τη χαρακτηρίζουν ως μια πολεμική μηχανή, με τον ηγέτη της Χεσμπολάχ να παραδέχεται ευθέως πως αποτελεί το μακρύ χέρι του Ιράν στο Νότιο Λίβανο, αφού τα πάντα χρηματοδοτούνται από την Τεχεράνη. Στρατιωτική υπεροπλία, μια πολεμική μηχανή απειλή στο μαλακό υπογάστρο του Ισραήλ και ένα στρατός φόβητρο. Η Χεσμπολάχ δεν είναι απλά μια παραστρατιωτική οργάνωση, αλλά ο πιο βαριά οπλισμένος μη κρατικός παράγοντας στον κόσμο. Με δύναμη πυρός που της χαρίζει τον χαρακτηρισμό μια πολιτοφυλακή εκπαιδευμένη σαν στρατός και εξοπλισμένη σαν κράτος. Hezbollah is a Lebanese militant group backed by Iran, and like Hamas, they want to, by all accounts, destroy Israel and its people. Τι περιλαμβάνεται όμως το πανίσχυρο πλωστάσιο της Λιβανέζικης Ιητικής Οργάνωσης και σύμμαχο του Ιράν, η οποία χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και τον Αραβικό Σύνδεσμο, έτοιμοι να πολεμήσουν για τη Χεσμπολάχ, είναι οι περισσότεροι από 100.000 μαχητές της, εξοπλισμένοι με ένα τεράστιο αριθμό ρουκετών που κυμαίνεται από 120 μέχρι 200.000, σύμφωνα με τους ειδικούς. Was born in an environment where the state was absent or weak and where Hezbollah believed that it can fill all the gaps. Η μεγαλύτερη πολιτική και στρατιωτική δύναμη στο Λίβανο διαθέτει τουλάχιστον 2.000 ντρόουν, αλλά και μια πληθώρα από αντιαρματικούς, αντιαεροπορικούς και αντιπλοϊκούς πυράβλους. A war between Israel and Hezbollah in 2006 killed more than 1,000 people. Last year, Hezbollah lost its parliamentary majority in Lebanon, though it's still politically active there and is still much stronger than Lebanon's own military. Στρατιωτικοί αναλυτές και διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν πως το πυραβλικό οπλοστάσιο της Χεσμπολάχ αριθμεί 40.000 πυράβλους μικρού βεληνεκούς που φτάνουν έως και 20 χιλιόμετρα απόσταση. Σε αυτούς προστίθενται 80.000 πύραυλοι μεσαίας εμβέλειας που το βεληνεκές τους αγγίζει τα 100 χιλιόμετρα, καθώς και 30.000 πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να χτυπήσουν στόχους έως και 300 χιλιόμετρα μακριά από τις θέσεις της. Την ίδια ώρα που οι ειδικοί εκφράζουν φόβους πως η Σιητική οργάνωση μπορεί να διαθέτει ακόμα και πυράβλους Σκουντ με βεληνεκές που ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα. Hezbollah is a political party. It is a social welfare organization. It has civilian organizations. It is a standing militia, larger, better funded, better armed than the Lebanese armed forces. Στόχος της Χεσμπολάχ είναι με το πανίσχυρο πλωστάσιο και τον πολυπληθή στρατό της να παραμείνει εσαΐ ένα αγκάθι στο πλευρό του Ισραήλ και δυνητικά να το επιφέρει ένα καταστροφικό πλήγμα. Γεγονός που εντείνει την παγκόσμια ανησυχία για διάχυση της κρίσης και την εξάπλωση του πολέμου σε ακόμα περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, η οποία μοιάζει με μπαρουταποθήκη έτοιμη να εκραγεί. Στη χώρα μας επέστρεψαν 11 Έλληνες που ζούσαν στη Γάζα, κυρίες και κύριοι, και απεγκλωβίστηκαν χθες μέσα από το πέρασμα της Ράφα, αφήνοντας πίσω τους την κόλαση του πολέμου. Οι ίδιοι περιγράφουν εικόνες απόλυτης καταστροφής, εκεί που, όπως λένε, η ζωή έχει σταματήσει. Την ίδια ώρα η Αθήνα συνεχίζει τις συζητήσεις με Γαλλία και Κύπρο για τον απευθείας θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο στη Γάζα, ενώ τη Δευτέρα θα σταλούν με 130 μέσω Αιγύπτου 20 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας που συγκέντρωσε η χώρα μας προς τα Παλαιστινιακά εδάφη. Έλληνες που γλίτωσαν από την κόλαση της Γάζας φτάνουν στο αεροδρόμιο της Αθήνας και πέφτουν στην αγκαλιά των συγγενών τους. Ο Αλέξανδρος Φαγιάτ περιγράφει συγκινημένος τις στιγμές φρίκης που έζησε εγκλωβισμένος σε διασταυρωμένα πυρά του Ισραήλ και της Χαμάς επί 26 ημέρες. Είναι καταστροφή, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Και όσο προχωράνε οι μέρες, όσο περνάνε οι μέρες, γίνονται και πιο δύσκολο. Εγώ μέχρι και δηλαδή σε κάποια σημεία είναι μέχρι και νεκρούς, πιθανές, τρόμους. Με την επιχείρηση επαναπατρισμού να βρίσκεται σε εξέλιξη, 16 Έλληνες μαζί με τις οικογένειές τους έχουν διαφύγει ασφαλείς προς την Αίγυπτο μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα. Κάναμε αρκετή προσπάθεια. Καταρχήν δεν υπήρχε βενζίνη να πάμε, ξέρω εγώ, μέχρι τα σύνορα. Φτάσαμε μέχρι ένα σημείο και από εκεί πέρα με τα πόδια. Σχεδόν δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ή έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, δηλαδή ακόμα και κονσέρβες.
Την ίδια στιγμή, με τον συνασπισμό Γαλλίας-Ελλάδας-Κύπρου παρά τις τεχνικές δυσκολίες να συνεχίσει τις συζητήσεις για τον απευθείας θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο στη Γάζα, τη Δευτέρα η Αθήνα στέλνει μέσω Αιγύπτου την πρώτη ανθρωπιστική αποστολή της στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τη Δευτέρα το πρωί θα αναχωρήσει σε 130 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο θα έχει στοιχειώδη, δηλαδή τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Το μεταγωγικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφέρει στην Αίγυπτο πάνω από 20 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας που συγκεντρώθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια με φορτικά θα κατευθυνθεί στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει τη Γάζα, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στην περιοχή παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. Δεν βλέπω πώς μπορεί το Ισραήλ να ξεμπερδέψει γρήγορα από αυτό τον πόλεμο και να επιτύχει γρήγορα τη συντριπτική νίκη που θέλει. Μου φαίνεται στα όρια του αδύνατου. Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η γενικευμένη σύραξη, πιστεύω, αν θα γινόταν δια αντιπροσώπων. Δηλαδή, καμία χώρα δεν θα έκανε το σφάλμα να εμπλακεί η ίδια ενεργά. Έχοντας ξεκάθαρη θέση στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, η Αθήνα ζητά διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την ειρηνική επίλυση της κρίσης. Η αναβάθμιση της οικονομίας, οι επενδύσεις και ο τουρισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κίνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τόσο στους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών, όσο και στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων. Με ιδιαιτέρως θερμά λόγια για την χώρα μας μίλησε ο Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας πως η Κίνα είναι έτοιμη για διμερή συνολική στρατηγική εταιρική σχέση. Με υποδοχή στα ελληνικά, τη στρατιωτική μπάντα να πεανίζει τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στο μέγαρο του λαού στο Πεκίνο και το άγημα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να αποδίδει τιμές, άνοιξε η αυλία των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κίνα. Βάζοντας στο φόντο την κινέζικη επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά και δείχνοντας τις προοπτικές επέκτασής της, ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κίνας έκανε προβολή των ελκυστικών ευκαιριών που προσφέρει η ελληνική οικονομία. Στις συζητήσεις με τον ομόλογό του που προηγήθηκαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε και τις δυνατότητες ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων με αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, αγροτικών και τυποποιημένων προϊόντων προς τη χώρα του Δράκου. Με τον Πρωθυπουργό να κάνει ειδική μνήμα στην ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσαν στην ελληνική οικονομία οι δύο από τους μεγαλύτερους κινέζικους οίκους αξιολόγησης. A tangible token of confidence of Chinese investors in the progress of the Greek economy and its outlook. And we hope that this meeting will be a springboard in order to continue to attract Chinese investment to Greece and to also foster stronger economic cooperation. Στις συνομιλίες αναδείχθηκαν τα περιθώρια βελτίωσης και στον τουρισμό με στόχο την αύξηση των Κινέζων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας στα επίπεδα πρώτης πανδημίας, ενώ υπεγράφει Συμφωνία Αεροπορικών Συνδέσεων Ελλάδας-Κίνας. Και εντός συνόρων, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Πάνος Κουρλέτης, κυρίες και κύριοι, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε από τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ψεύτικους λογαριασμούς στο διαδίκτυο που λασπολογούν και σπέρνουν μίσος και τοξικότητα. Στον προγραμματέα του κόμματος απάντησε ο Γιώργος Τσίπρας, κατηγορώντας τον πως στόχο είχε να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα και τον Στέφανο Κασελάκη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά να χυθεί άπλετο φως σε ένα μηχανισμό δολοφονίας χαρακτήρων. Σκληραίνει για τα καλά η εσωκομματική σύγκρουση των ΣΥΡΙΖΑ μετά την επιλογή του Πάνου Σκουρλέτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον των τρόλς που στηρίζουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας πόλεμο λάσπης εναντίον των εσωκομματικών αντιπάλων της. Ο πρώην Υπουργός ζήτησε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να αποκαλυφθεί ταυτότητα του χρήστη Πέντα Λαούρα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δημοκρατικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να αντισταθούν. Σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον, ψεύτικοι λογαριασμοί στο διαδίκτυο στοχοποιούν, λασπολογούν και σπέρνουν μίσος και τοξικότητα, υπονομεύοντας και απαξιώνοντας το περιεχόμενο του δημοσίου διαλόγου. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτος, ο Twitter, είναι σκληρό πράγμα το Twitter. Όμως,
δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει με ένα στοιχείο αντικειμενικότητας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τον πιο τοξικό στρατό. Ουδέποτε αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο, αγαπητέ κύριε Κακούση, ούτε στρατούς, ούτε τέτοια πράγματα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να έρθει όλη η αλήθεια στο φως για αυτόν τον μηχανισμό δολοφονίας χαρακτήρων. Δημιουργία εφευριστικών hashtags, τοξικότητας και διασποράς fake news. Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Στέφανο Κασελάκη με δηλώσεις τα τελευταία 24 ώρα βάλουν εναντίον των τεσσάρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται υπό διαγραφή. Με στόχο να τους πρόξουν προς την έξοδο από την Κουμουντούρου πριν από τις αποφάσεις που θα λάβει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Η αρχή έγινε από τη Δώρα Βιέρη, ακολούθησε η Θεόδωρα Τζάκρη. Ενώ χθες και σήμερα υπήρξε διπλό χτύπημα από τον Γιώργο Τσίπρα. Δεν υπήρχε κανένα στρατό στον Τρόλ. Άλλη μία απόδειξη ότι ποιες είναι οι προθέσεις του συγκεκριμένου συντρόφου. Κάποια ζημιά μεγάλη θέλει να κάνει και στον Κασελάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία μέσα στο. Στην ιστορία όλη αυτή της διαφωνίας που υπάρχει μετά την εκλογή του πρόεδρου του κόμματος, του Στέφανου Κασελάκη, δεν μπορούν να αποδεχτούν τη δημοκρατική εκλογή η οποία έγινε. Η εσωκομματική αντιπολίτευση σπέβδει να απαντήσει στα πυρά που δέχεται με τον Πάνο Λάμπρου να επιτίθεται στη Θεοδώρα Τζάκρη για την απέτηση της να προχωρήσουν άμεσα οι διαγραφές των τεσσάρων ιστορικών στελεχών του κόμματος. Δεν έχουμε καμία διάθεση να συνυπογράψουμε απόψεις περί κεφαλαίου όπως διατυπώθηκαν στον ΣΕΒ για πεθαμένα λικέρ, ούτε φυσικά την απόλυτη απουσία της ηγεσίας από τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα. Ο Στέφανος Κασελάκης θέλει να αφήσει την άκρη τα εσωκομματικά συνεχίζοντας τις θεσμικές του συναντήσεις και τη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Συναντήθηκε με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας, χαρακτηρίζοντας τιμωρητικό το νέο σχέδιο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία προϊστορία μέσω μνημονίων, η οποία ήταν επίπονη για τα ελεύθερα επαγγέλματα. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τον κύκλο των επαφών του με πολιτικούς αρχηγούς, καθώς θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Καλησπέρα, Σεραφείμ. Καλησπέρα. Ο Πάνος Κουρλέτης πήγε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και επιτέλους νομίζω πως η δικαιοσύνη θα παρέμβει στο θέμα των τρόλ του διαδικτύου. Βασίλη, παρά το γεγονός ότι ο Πάνος Κουρλέτης, τα ελαττήρια μάλλον με τα οποία κινείται ο Πάνος Κουρλέτης είναι εσωκομματικά, γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις κατά το παρελθόν δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακόμα και όταν σύντροφοί του βάλλονταν μέσω λογαριασμών στο διαδίκτυο, παρόλα αυτά όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό και είναι πάρα πολύ σοβαρό, διαπερνά θα έλεγα μάλιστα όλο το πολιτικό σύστημα, κυρίως τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προφανές ότι πρέπει να τονιστεί κάτι πολύ βασικό. Από εκεί ξεκινάμε. Άλλο η ελευθερία έκφρασης, άλλο η χυδαιότητα και η τοξικότητα, η ύβρις, είναι τεράστια η διαφορά. Άλλο κάποιος επώνυμα ή και ανώνυμα, γιατί η ανωνυμία είναι μια κατάκτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ασκεί κριτική, ενίοτε και έντονη κριτική. Μα η αντιπαράθεση είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα. Ακριβώς. Και άλλο πράγμα, κάποιοι να κρύβονται πίσω από αυτήν την ανωνυμία και να εκτοξεύουν λάσπη και ύβρις εναντίον πολιτικών αντιπάλων και άλλων ενδεχομένως προσώπων. Αυτό πρέπει να τελειώσει και πρέπει να μπει ένα φρένο. Η εισαγγελική παρέμβαση ως εκ τούτου που εκκινεί με βάση την... που θα εκκινήσει φαντάζομαι με βάση την καταγγελία Σκουρλέτη είναι χρήσιμη, το ίδιο και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και πρέπει σύντομα να καταλήξει κάπου. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κύριος Σκουρλέτης λέει κάτι το οποίο εν προκειμένου αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και είναι βέβαιο αυτό, όντως υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί, όμως όπως είπα διαπερνά και τα δύο κόμματα, υπήρξαν αντίστοιχα φαινόμενα κατά το παρελθόν και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αν ήταν στο υπόγειο της Πειραιώς και αυτό στο υπόγειο της Κουμουνδούρου ή του Μαξίμου ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτό ας τα βρουν μεταξύ τους. Όμως το ζήτημα επαναλαμβάνω ότι εδώ έχουμε μια κατάκτηση, την ελευθερία της έκφρασης και κάποιοι θέλουν να την κυλήσουν στο βούρκο. Πάντως νομίζω, Σεραφείμ, ότι τέλος σε όλη αυτή την ιστορία θα μπει, πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τα σοκοματικά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, διότι δεν θα ασχολούμασταν με το θέμα των τρόλων με αυτόν τον τρόπο, όπως ασχολούμαστε τώρα, αν δεν είχε κάνει τις συγκεκριμένες καταγγελίες ο κ. Σκουρλέτης και δεν είχε πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι προφανές αυτό.
τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι, το είπα και στην αρχή, ο κύριος Κουρλέτης, όταν παραδείγματος χάρη δεχόταν σεξιστικές επιθέσεις σε Έφη Αχτσιόγλου, που υποτίθεται ότι ανήκουν και στο κομμάτι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, δεν κινητοποιήθηκε. Ο Πάνος Κουρλέτης άρχισε να κινητοποιείται, γιατί ξέρω πολύ καλά την ιστορία, από τη στιγμή που δημοσίως, συνάδελφός μας αρθρογράφος, εκφράστηκε πολύ πολύ σκληρά, αλλά επωνύμως, εναντίον του. Μετά ακολούθησαν άλλα πράγματα. Αλλά πες μου κάτι, Βασίλη. Όταν παραδείγματος χάρη επί Τσίπρα ήταν υπουργός ή και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα λέει ότι υπήρχαν αυτοί οι στρατοί, είπε κάτι ο Πάνος Κουρλέτης. Το ανακάλυψε τώρα, γιατί δέχτηκε όντως κάποιες ανίκιες επιθέσεις, αλλά το ανακάλυψε τώρα, γιατί είναι τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ στη μέση. Έστω και έτσι όμως. Έστω και έτσι να μπει ένα τέλος σε αυτό. Αφορμή να μπει ένα τέλος. Λοιπόν, Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αναστατώθηκαν το πρωί κάτοικοι στην Εύβοια από το σεισμό των 5,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη, ενώ έγινε ιδιαίτερα σεισμός και στην Αθήνα. Από την ισχυρή δόνηση έπεσαν προϊόντα από τα ράφια στο σούπερ μάρκετ, υπήρξαν κατολιστήσεις σε δρόμους, έσπασαν τζάμια σε επιχειρήσεις στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, ενώ έπεσε και η ψευδοροφή στο αστυνομικό τμήμα στο Μαντούδι. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα στην περιοχή, ενώ οι σεισμολόγοι παρουσιάζονται επιφυλακτικοί για το αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Η γη σιέται στην κεντρική Εύβοια και ο κόσμος τρέχει να σωθεί. Υπάλληλος καταστήματος τα ψαχνά, πετάγεται από την καρέκλα του και βγαίνει έντρομος έξω στο δρόμο. Προϊόντα πέφτουν από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σοβάδες σε παλιά σπίτια κατέρευσαν, ενώ δημιουργήθηκαν ρογμές στους τοίχους. Έπεσε και η ψευδοροφή στο αστυνομικό τμήμα Μαντουδίου. Κάποιοι παλιοί τοίχοι, τέτοιου είδους σημεία. Μόνο σε κάποια χωριά. Κοντά στην περιοχή του Πηλίου. Οι κάτοικοι της Εύβοιας ταρακουνήθηκαν στις 8 και 26 το πρωί από τον σεισμό των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό του βάθος εντοπίζεται 14,2 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή 9 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου. Ήταν πολύ ζητός, πολύ δυνατός σεισμός. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο εδώ. Είχε πρώτα είχε μία βουή και μετά ήταν ο σεισμός. Οι κάτοικοι της Εύβοιας πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και βγήκαν σε δρόμους και πλατείες. Οι μαθητές έμειναν εκτός σχολικών αιθουσών μέχρι που και οδηγία να κλείσουν τα σχολεία σε Μαντούδι, Λίμνη, Αγία Άννα, Προκόπη και Πύλη. Νομίζω ότι είναι κάποιο ρήγμα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ένα ρήγμα που δημιουργήθηκε τώρα εξαιτίας του σεισμού αυτού. Προφανώς προϋπήρχε, ήταν κάποιο μικρό, ενεργοποιήθηκε και έδωσε αυτό το σεισμό. Υπήρξαν μάλιστα και κατολιστήσεις σε επαρχιακούς δρόμους. Γι' αυτό λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι στάλει μήνυμα από το 112, ώστε οι κάτοικοι να αποφύγουν περιοχές με φαράγγια και βράχους, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολιστήσεων. Υπάρχει ένα μικρό ρήγμα το οποίο έχει δραστηριοποιηθεί. Δεν ήταν γνωστό σε εμάς. Οι σεισμολόγοι είναι επιφυλακτικοί για το εάν πρόκειται για τον κύριο σεισμό και παρακολουθούν με προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μεγάλη είναι η μετασεισμική δραστηριότητα. Γενικώς το ιστορικό της συγκεκριμένης περιοχής δεν έχει μεγαλύτερα μεγέθη. Περίπου εκεί φαίνεται ότι είναι η οροφή των μεγεθών αυτών. Όμως θυμίζω ότι στη χώρα αυτή που ζούμε πάντα υπάρχουν και σεισμικές εκπλήξεις. Ακολούθησε μετασεισμός με μέγεθος 3,7 λίγα λεπτά αργότερα. Και από τις αναφορές από διάφορα σημεία της χώρας προκύπτει ότι έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, εκτός βέβαια από την Εύβοια, στην Αττική αλλά και στην κεντρική Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές σε ακίνητα παρά μόνο σε παλαιά κτίσματα. Και κυρίως έχουμε υλικές ζημιές από πτώσεις αντικειμένων εντός των οικειών. Οι επιστήμονες συνιστούν ψυχραιμία και ζητούν από τους κατοίκους να μην βρίσκονται μέσα σε παλιά σπίτια. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα χτυπήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι. Μαζί μου είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαγιάννου. Δημήτρη, καλησπέρα. Θα έχουμε ένα κοκτέιλ, δηλαδή θα έχουμε καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πολύ ισχυρούς ανέμους. Πότε ξεκινά αυτό το επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο? Έτσι, Βασίλη, ουσιαστικά έχουν ήδη ξεκινήσει να επηρεάσουν τα βορειοδυτικότερα τμήματα της χώρας ισχυρές καταιγίδες, δηλαδή στις Πρέσπες αυτή τη στιγμή έχει καταιγίδες και στα βορειότερα τμήματα της Ηπείρου. Ουσιαστικά μέσα στη νύχτα, τώρα το βράδυ, περιμένουμε ισχυρές ροχές και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή σε περιοχές όπως η Καστοριά, τα Γρεβενά και στην Ήπειρο, στην περιοχή των Ιωαννίνων, περιμένουμε ισχυρές ροχές και καταιγίδες με χαλάζι και παροδικά πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων. Τώρα, περιμένουμε ουσιαστικά περαιτέρω επιδείνωση του καιρού μετά τα μεσάνυχτα ουσιαστικά και τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στη Δυτική Στερεά, ενώ μέχρι το μεσημέρι ισχυρές ροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, ουσιαστικά σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και μέχρι το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα πιο ακραία φαινόμενα, τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε στο Βόρειο Ιόνιο,
στην Κέρκυρα, δηλαδή, στην Ήπειρο, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα. Εκεί περιμένουμε χαλάζι, ισχυρές χαλαζοπτώσεις. Πιθανόν να είναι και μεγάλο το χαλάζι, όπως και στην Θράκη και, και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, σε περιοχές όπως η Λίμνος και η Σαμοθράκη, και πάρα πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων. Εκεί περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Τώρα, το βράδυ ουσιαστικά του Σαββάτου, η κακοκαιρία θα περιοριστεί στο Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως στη Λέσβο, στα ανατολικότερα τμήματα της Χίου, στη Σάμο και μέχρι το πρωί ουσιαστικά της Κυριακής στα ανατολικότερα τμήματα της Ευρώπης. Άρα από την Κυριακή το πρωί εξασθενεί σε όλη τη χώρα αυτό το. Θα είναι ένα express, μια express κακοκαιρία. Θα χτυπήσει όμως και την Αττική, Δημήτρη. Περιμένουμε ουσιαστικά, Βασίλη, μια σύντομη μπόρα και καταιγίδα αύριο το μεσημέρι, πολύ σύντομη. Πιθανότητα μικρή σχετικά να είναι έντονη κυρίως στα δυτικότερα και βορειότερα τμήματα του νομού, στη Δυτική και Βόρεια Αττική. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες για τον καιρό, κυρίες και κύριοι, διότι ακραία καιρικά φαινόμενα χτυπούν και αρκετές χώρες της Ευρώπης και μάλιστα από την κακοκαιρία έχουν χαθεί δεκάδες άνθρωποι σε αρκετές χώρες όπως είναι το Βέλγιο, Ιταλία και Γαλλία. Μαζί μου είναι η Νικόλ Ποφάντη. Νικόλ. Βασίλη, μετεωρολογική βόμβα χτυπάει την Ευρώπη. Η κακοκαιρία και αράν δείχνει τα δόντια της στην γυραιά Ήπειρο. Στο μάτι του κυκλώνα, όπως είπες, έχουν βρεθεί η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία με τα θύματα να ανέρχονται μέχρι στιγμή σε 13. Η Τοσκάνη πλημμύρισε. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 αγνοούνται. 40.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, ενώ θύματα υπάρχουν σε Ολλανδία, Βέλγιο και Γερμανία. Οι περισσότεροι θάνατοι, να σου πω, Βασίλη, ότι οφείλονται στις πτώσεις δέντρων από τους θηλώδεις ανέμους. Στη Νότια Αγγλία εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως οι άνεμοι σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας ξεπέρασαν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πολύ πιο συχνά πλέον θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Νικόλη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε θέματα που αφορούν την τσέπη μας, θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα χρωματιστά τιμολόγια για το ρεύμα. Οι πολίτες όμως φαίνεται να μπερδεύτηκαν ακόμα περισσότερο για το ποιο τιμολόγιο τους συμφέρει. Ενώ, όπως θα ακούσετε, φοβούνται ότι κρύβονται παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες χρεώσεις. Αλλαλούμε τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2024, με τους καταναλωτές να ψάχνουν την άκρη του νήματος για να ξετυλίξουν το κουβάρι των νέων δεδομένων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. 4 χρώματα θα είναι. Τώρα Θεός και η ψυχή τους, μας έχουν πορτοβλώσει. Τι να έχουμε κάποια ιδέα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα, όλα τα νοικοκυριά θα λάβουν email από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με το οποίο θα τους ζητηθεί να επιλέξουν το προϊόν και την κατηγορία τιμολογίου που επιθυμούν. Εφόσον θα κάνω εγώ την επιλογή, θα είμαι και υπεύθυνος. Όσοι καταναλωτές δεν επιλέξουν κάποιο από τα νέα τιμολόγια, θα μεταπέσουν αυτόματα στο ειδικό κοινό τιμολόγιο που οι προμηθευτές υποχρεούνται να διατηρήσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Διάβασα για τις κατηγορίες, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνουν. Γράφουν, αλλά δεν υπάρχει διευκρίνηση. Τα τιμολόγια θα έχουν 4 διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τη χρέωση της προμήθειας, η οποία μπορεί να είναι σταθερή, κειμενόμενη ή δυναμική. Ειδικότερα στα μπλε τιμολόγια, η τιμή προμήθειας θα είναι σταθερή για όλη την περίοδο της σύμβασης. Στα πράσινα τιμολόγια, οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε πρώτη του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν. Στα κίτρινα τιμολόγια, η τιμή θα κυμαίνεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στα πορτοκαλί τιμολόγια ισχύει ότι και στα κίτρινα, με την προϋπόθεση να υπάρχει ο έξυπνος μετρητής. Σταθερό. Για να ξέρω τι πληρώνω τώρα. Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους καταναλωτές να κατανοήσουν τις νέες αλλαγές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω της ιστοσελίδας του δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα για τα νέα τιμολόγια. Όπως ότι η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση, και ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα μέσω ειδικού κωδικού να συγκρίνουν το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων των προμηθευτών. Μάλιστα, το νέο τιμολόγιο πολυτέκνων θα αφορά οικογένειες με 4 παιδιά και άνω. Από την 1η Ιανουαρίου και για 3 μήνες θα μπορούν να λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης και όσα νοικοκυριά ζεσταίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Πιστεύω ότι θα είναι κάποιο βοήθημα. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται στο 1.200.000, ενώ το ύψος του επιδόματος θα ξεκινά από τα 45 ευρώ και θα φτάνει τα 450 ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ, στην πλατφόρμα MyThermancy. Θετικό το βρίσκω, γιατί ο κόσμος κατά ψέματα έχει προβλήματα οικονομικά. Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια, θα ισχύουν και γεωγραφικά, καθώς το ύψος του επιδόματος θα καθορίζεται και από την περιοχή όπου διαμένει ο δικαιούχος.
Συνεχίζει να σαρώνει ακρίβεια στα τρόφιμα, κυρίες και κύριοι, με την κυβέρνηση να τρέχει την πρωτοβουλία με τα νέα ταμπελάκια που δείχνουν ποια προϊόντα έχουν μόνιμη μείωση τιμής κατά τουλάχιστον 5%. Οι ανατιμήσεις των τελευταίων μηνών πάντως είναι πολλαπλάσιες και αυτές οι μειώσεις φαντάζουν πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό. Το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας πραγματοποίησε αυτοψία σε σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι για την εφαρμογή του μέτρου, ενώ για τα πρόστιμα των 2 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν σε δύο πολυεθνικές εταιρείες για σχροκέρδια, ο Υπουργός τόνισε ότι οι έλεγχοι δεν θα σταματήσουν και όσοι παραβιάζουν τον νόμο για θέμητη κερδοφορία θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Λίγο έχουμε και 2-1 και μείον 5%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ελέγχει τα νέα ταμπελάκια με τη μόνιμη μείωση τιμής κατά τουλάχιστον 5% σε σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι. Σύμφωνα με τον Κώστα Σκρέκα, πρόκειται να συμπεριληφθούν πάνω από 500 προϊόντα στην εκπτωτική λίστα. Τα προϊόντα τα οποία έχουν σηματοδοτηθεί με το ειδικό ταμπελάκι πρέπει να μειώσουν την τιμή του στο ράφι τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες. Μακάρι, γιατί δύσκολες εποχές, μικρές συντάξεις, δύσκολα τα βγάζουμε πέρα. Ό,τι πάρεις κέρδος είναι. Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, εκτιμούν πως η μείωση κατά 5% φαντάζει σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Η σχροκέρδεια εξακολουθεί να καλπάζει, εξανεμίζοντας τα εισοδήματα των οικοκυριών. Με τις συντάξεις που παίρνουμε, δυστυχώς δεν. Άκουσα ότι και θορυβήθηκα ότι οι ξηροί καρποί θα ανεβούν 39%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, οι οποίες εσχροκερδούν σε βάρος του καταναλωτή. Αν δεν υπάρξουν δομικές αλλαγές και δεν υπάρξει πάταξη της εσχροκέρδειας, δηλαδή και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να αναλάβει τις ευθύνες της. Οι δύο πολυεθνικές εταιρείες, στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ στην κάθε μία για εσχροκέρδεια, θα προσφύγουν κατά τη σχετική απόφαση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης από την πλευρά του υποστήριξε πως οι έλεγχοι θα ενταθούν. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο της κυβέρνησης για την αθέμητη κερδοφορία θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Θα επιβληθούν πρόστιμα, οι έλεγχοι δεν θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν. Επέβαλε πρόστιμα σε 3 μεγάλες αλυσίδες, ναι. Γιατί διαπίστωσε στο ένα ότι είχε 16, αν δεν κάνω λάθος, προϊόντα, τα οποία είχε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Στο άλλο ήταν μόνο ένα προϊόν, επέβαλε 50.000. Σε ένα άλλο ήταν 5 προϊόντα, επέβαλε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 300.000. Αυτά έχουν κάνει προσφυγή, θα εκδικαστεί η προσφυγή αυτή μετά το 25. Εδώ λοιπόν έχουμε λάδι, το οποίο είναι σε τι τιμή? 9,40. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πάντως καλεί τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του e-καταναλωτής, όπου ο καθένας μπορεί να βρει που υπάρχει το φθηνότερο προϊόν. Σε μια απίστευτη υπόθεση θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Στα δίχτυα των αρχών έπεσε κύκλωμα στην Κρήτη που έφτιαχνε μαϊμού πίνακες πολύ γνωστών ζωγράφων και τους πουλούσε για αληθινούς, ακόμα και σε συλλέκτες του εξωτερικού. Η αστυνομία συνέλαβε 5 άτομα με τη λία από την απίστευτη αυτή απάτη να ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Παγκόσμια αριστουργήματα της τέχνης, πίνακες ζωγραφικής ορισμένων εκ των διασημότερων ζωγράφων όλων των εποχών, όπως του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Πάμπλο Πικάσο, αλλά και των Ελλήνων Νίκο Χατζικυριάκου Γκίκα, Γιάννη Μόραλε και Γιώργο Ιακωβίδη, πλαστογραφούσαν με ιδιαίτερη τέχνη 4 Έλληνες και 3 Βούλγαροι και στη συνέχεια τους μεταπολούσαν ως αυθεντικούς με πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας για πολλές χιλιάδες ευρώ, ακόμη και σε συλλέκτες και δημοπρασίες στο εξωτερικό. Ο σκοπός του πλαστογράφου είναι να μην υπάρχουν εμφανίσεις. Διαφορές. Το πρώτο πράγμα είναι η ποιότητα, η ζωγραφική ποιότητα, η γεωμετρία του έργου, τα χρώματα, το μέσον, δηλαδή ο μουσαμάς, ο καλβάς, το τελάρο. Χαρτί παλαιού τύπου, μηχανήματα παλαίωσης των έργων και πλαστές σφραγίδες μεταβίβασης ήταν τα εργαλεία τους. Για να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο αληθοφανές αποτέλεσμα, πλαστογραφούσαν την υπογραφή του εκάστοτε δημιουργού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτυπώναν πλαστές χειρόγραφες αφιερώσεις και χρησιμοποιούσαν ακόμη και ψευδείς τίτλους, δίθεν υπογεγραμμένους από επιφανείς ιστορικούς τέχνης της εποχής. Η προέλευση του έργου και τα χαρτιά είναι πολύ βασικό στοιχείο για να πει κανείς εάν τα έργα τέχνης είναι αυθεντικά ή όχι. Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να ήταν μια οικογένεια από την Κρήτη. Συνελήφθησαν πατέρας, μητέρα και γιος, με τον τελευταίο να ήταν ο καλλιτέχνης που πλαστογραφούσε τους πίνακες.
είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού, στους οποίους ισχυρίζονταν πως οι πίνακες προέρχονται από συλλέκτες του προηγούμενου αιώνα ή από πολιτικά πρόσωπα. Αναρτούσαν τους πίνακες σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες μέσω διεθνούς δικτύου που είχαν αναπτύξει για την προώθηση των έργων τους και στην συνέχεια τα συσκεύασαν σε ξυλοκιβώτια και τα απέστελαν στο εξωτερικό μέσω μεταφορικής εταιρείας. Κατήχαν όλη την τεχνογνωσία, είχαν ειδικά εργαστήρια και στην προκειμένη περίπτωση είχαν βγάλει ακόμα και πλαστές σφραγίδες ποιότητας και γνησιότητας. Πίνακα που υποτίθεται ότι είχε δημιουργήσει ο Αμερικανός ζωγράφος Τζον Πόλσον, προσπάθησαν να τον πουλήσουν έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο στη Βουλγαρία. Σε αυτήν την αγοροπολισία τους ανακάλυψαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι εκτιμούν ότι η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2014, με τα κέρδη της οργάνωσης να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Όταν δεν έχει γίνει η σωστή έρευνα αυτών των στοιχείων, είτε αυτά είναι σφραγίδες, είτε είναι αποδεικτικά χαρτιά, δεν πάντα είναι στον αέρα τα πράγματα. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και αποθήκη στην Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 πίνακες ζωγραφικής, σφραγίδες, έγγραφα πιστοποιητικά γνησιότητας και ένας φούρνος που χρησιμοποιούσαν για την παλαίωση έργων τέχνης. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Προκαταρκτική εξέταση έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών για τον ξυλοδαρμό του διαδηλωτή από αστυνομικούς στην πλατεία Βικτωρίας κατά τη διάρκεια των προχθεσινών επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στην Ήρα Ορχάνη για να δούμε, Ήρα, τι είπε ο αστυνομικός στους συναδέλφους του, διότι χτυπούσε το διαδηλωτή την ώρα που βρισκόταν ήδη στο έδαφος. Έχει ταυτοποιηθεί, έχει παραδεχτεί πως είναι αυτός που απεικονίζεται στο βίντεο, όμως αρνείται πως ξυλοκόπησε τον διαδηλωτή. Μπορεί να μην έχει ακόμη καταθέσει, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα του λόγια στους συναδέλφους του ήταν πως τον χτυπούσα μόνο στα χέρια γιατί ήταν δίστροπος και δεν μπορούσα να του περάσω χειροπέδες για να τον συλλάβω. Ο ίδιος δεν δήλωσε τον τραυματισμό του. Προσπάθησε να μου πάρει τον εξοπλισμό και δεν γνώριζε εάν είχε πάνω του κάποιο όπλο ή μαχαίρι. Τώρα, όσον αφορά την προκαταρκτική εξέταση που είχε ζητήσει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σημαντικό ρόλο σε αυτήν, Βασίλη, θα παίξει το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, η οποία τρέχει αυτήν τη στιγμή. Και φυσικά θα αναζητηθούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, βίντεο τα οποία μπορεί να έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά ρόλο θα παίξουν και οι μαρτυρικές καταθέσεις τόσο των πολιτών όσο και των αστυνομικών που ήταν παρόντες στο συμβάν, Βασίλη. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Σοκ έχει προκαλέσει το αιματηρό επεισόδιο έξω από κατάστημα στην οδό Λεβίδου στην Κηφισιά χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ο υπάλληλος του καταστήματος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα και μεταφέρθηκε μέσα στα αίματα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια. Ο 24χρονος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε οικονομικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Μπήκε στο μαγαζί και στον δρόμο του βρήκε τον υπάλληλο, τον οποίο μαχαίρωσε. Περαστικοί προσφέρουν βοήθεια στον νεαρό άνδρα, ο οποίος βρίσκεται αιμόφυρτος, χτυπημένος από μαχαίρι σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Κηφισιάς. Επικρατεί αναστάτωση. Οι πρώτες βοήθειες στον νεαρό δίνονται σε ένα φαρμακείο. Στο σημείο καταφθάνουν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ομάδας Δίας, καθώς και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπαθούν να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ οι αστυνομικοί ζητούν από τον νεαρό άνδρα μόλις 21 ετών να τους δώσει πληροφορίες για το πώς δέχτηκε την επίθεση. Με αίματα στο πρόσωπό του, στο κεφάλι του, παντού, στα χέρια του. Και έτρεχε από εδώ και γεμίσε ο τρόμος όλο αίματα και πήγαμε και δώσαμε στο φαρμακείο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, μια οικονομική διαφωνία όπλησε το χέρι ενός 24χρονου, ο οποίος με ένα μαχαίρι κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον 29χρονο υπάλληλο πιτσαρίας, έχθες το απόγευμα στη συμβολή των οδών Λεβίδου και Κασαβέτη στην Ιφισιά. Ο 24χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 6 μπήκε στην πιτσαρία και έψαχνε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, με τον οποίο, όπως προκύπτει, είχε οικονομικές διαφορές. Τότε διαπληκτίστηκε με τον υπάλληλο και ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε το θύμα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια. Και βλέπω έναν τύπο με κουκούλα και γυαλί να φεύγει από μπροστά μου σφαίρα και άλλοι 5, 6, 7 άτομα να τον κυνηγάνε. Μετά από 4 λεπτά τον φέρανε δύο τύποι με δεμένα τα χέρια πίσω. Είπε ότι δούλευε από 13 χρονών και του φάγανε τα λεφτά. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, όμως λίγα μέτρα παρακάτω εργαζόμενοι και πελάτες του εστιατορίου τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία.
Ο 24χρονος δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς και παραπέμπεται σήμερα στη δικαιοσύνη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια της ΔΕΗ περνάει Κοτσόβολος με τίμημα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η εξαγορά ισχυροποιεί τη θέση της ΔΕΗ στον ανταγωνισμό, μετασχηματίζοντάς την με γοργούς ρυθμούς σε έναν πιο ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών, με άμεσο αντίκτυπο στον τελικό καταναλωτή. Ο Βρετανικός Όμιλος Κάρις ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΔΕΗ θα είναι μια άλλη εταιρεία, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσης. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Γιώργο Σόμπολο και στη συνέχεια η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Ανδρία Ναζαρακέλη με καλεσμένο τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.